η τρελή είδηση της ημέρας στον φόκου. Αφού πέρασε μία εβδομάδα μέσα σε ένα συμπαγή όγκο από βράχια και δύο εβδομάδες μέσα σε γλυπτό που αναπαριστά μία αρκούδα, ο Γάλλος καλλιτέχνης μπράμμα, που Ανσεβάλ κατάφερε να κλωσίσει αυγά κότας, φροντίζοντας για την επόασή του επί τρει εβδομάδες. Ο καλλιτέχνη άρχισε το νέο του εγχείρημα στο τέλο Μαρτίου, υιοθετώντα ρόλο κλώσσα και επιτυγχάνοντα την επόαση 10 αυγών με τη ζέστη που εξέπεμπε το σώμα του μέσα σε ένα γυάλινο ζωοτροφείο στο το Ντετόκιο, στο Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη στο Παρίσι. Τότε υπολόγιζε ότι χρειαζόταν 21 έως 26 μέρες για να εποαστούν τα αυγά, Εκπρόσωπο του Μουσείου δήλωσε την Πέμπτη ότι το πρώτο από τα αυγά εκολάφθηκε την Τρίτη και άλλα εννέα κοτοπουλάκια μεταφέρονται σε ακρόκτημα. Για την προσπάθεια αυτή, ο καλλιτέχνη κάθισε σε καρέκλα, τυλιγμένο με μονοτική κουβέρτα πάνω από ένα κουτί με αυγά. Μπορούσε βέβαια να απομακρυνθεί από την καρέκλα μόνο για 30 λεπτά την ημέρα. Φόκου 103,6